Σε 6 μήνες αργία τέθηκε ο νοσοκομιακός γιατρός του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, ο οποίος πριν από περίπου 1 μήνα είχε πιαστεί επ' αυτοφόρο να λαμβάνει χρήματα από ασθενή μετά από χειρουργική επέμβαση. Η δίκη έχει προγραμματιστεί για τις αρχές του καλοκαιριού, ωστόσο το Πειθαρχικό Συμβούλιο αποφάσισε να θέσει τον γιατρό σε αργία έως ότε εκδικαστεί η υπόθεση. Είναι ένα διοικητικό μέτρο, θέλω να πω, το οποίο για λόγους γενικότερης προστασίας του δημόσιου συμφέροντος για ένα διάστημα είναι καλύτερα για να ξεκαθαρίσει η υπόθεση. Ναι, δεν έχουμε εμείς αυτή τη στιγμή, δεν έχουμε κάποια καταδικαστική απόφαση. Απλώς σαν γεγονός αυτό το οποίο έχουμε πει, ότι καταδικάζουμε γενικά και δεν χαρακτηρίζει τον ιατρικό κόσμο, το οποίο αναμένεται τα πραγματικά γεγονότα να καταδείξουν πόσο υπάρχει, ας πούμε, εμπλοκή σε αυτήν την υπόθεση. Σύμφωνα με την καταγγελία του ίδιου του ασθενή, ο γιατρός φέρεται να ζήτησε φακελάκι για να προχωρήσει την επέμβαση. Ωστόσο, φαίνεται ότι τελικά επαναπροσδιορίσε το ποσό, γεγονός που οδήγησε τον ασθενή στην καταγγελία. Στη συνάντηση στην οποία θα πλήρωνε το φακελάκι, ο ασθενής παρέδωσε στον γιατρό 400 ευρώ σε προσημειωμένα χαρτονομίσματα. Και μετά από συντονισμένη επιχείρηση της αστυνομίας, ο γιατρός συνελήφθη. Ευχόμαστε να μην υπάρχουν τέτοια περιστατικά, τα οποία δημιουργούν προβλήματα και στη φήμη του νοσοκομείου και στον ιατρικό χώρο και γενικά είναι μια αντίληψη κακή. Ότι πολλές φορές ακούγεται και σε καμία περίπτωση δεν θα ήθελα κάτι χαρακτηρίσει τον ιατρικό κόσμο. Mm-hmm. Και πόσο μάλλον ο ασθενής, ο οποίος βρίσκεται πολλές φορές σε αδύναμη θέση και πηγαίνει σε ένα νοσοκομείο. Από την πλευρά του, ο χειρουργός του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου υποστηρίζει ότι ποτέ δεν ζήτησε χρήματα και ότι η πράξη του ασθενή ήρθε από δική του πρωτοβουλία.